Τίποτα, δεν αυτό. Η εικόνα μιλάει από μόνη τη. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία τη αφυδάτωσης του ίδιου του δέντρου. Υπό το βάρο τη ανομβρία, μετά τον καρπό, στη μία μετά την άλλη περιοχή, έχουν και τα ίδια τα ελαιόδεντρα αρχίσει να ξεραίνονται ω συνέχεια τη αφυδάτωσης που έχουν υποστεί. Σε αυτό εδώ το φύλλο, σε δέκα μέρε θα είναι κίτρινο. Δηλαδή θα έχει αφεδατωθεί τελείω και το δέντρο. Όσο αφορά τον καρπό, ο καρπό δυστυχώ. Ορίστε, ο καρπός δυστυχώς, αυτός ο καρπός δεν ελαιοποιείται. Οι ελιές κρέμονται πάνω στα δέντρα, ωστόσο ένα μεγάλο μέρος τους είναι αδύνατο να ελαιοποιηθεί λόγω της αφυδάτωσης. Έχει καταστραφεί το ίδιο το κεφάλαιο. Ανατολική Κρήτη, Νότια Κρήτη, εδώ στη Βιάνο, λίγο λίγο πιο πέρα από εδώ, βλέπουμε τα δέντρα ξερά, δηλαδή το φύλλο είναι κίτρινο. Στη Βιάνο τα ελαιόδέντρα έχουν αλλάξει χρώμα. Αντί του ζωντανού πράσινου, τα κλαδιά είναι κίτρινα και ο καρπός ξερός. Η κατάσταση είναι υπερβολικά πολύ σοβαρή και μη αναστρέψιμη, για φέτος τουλάχιστον. Γιατί έχουν ξεραθεί κάποιες γεωτρήσεις, οι πηγές που είχαμε ε, δεν υπάρχει νερό. Από 19 Μαρτίου έχει να βρέξει. Παραγωγοί και συνδικαλιστές κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας πως η χρονιά ούτως ή άλλως έχει χαθεί και πως ακόμη και να αρχίσει να βρέχει σήμερα, αυτό θα ενισχύσει την παραγωγή της επόμενης χρονιάς. Υπό αυτό το κλίμα, η αυξημένη τιμή στο ελαιόλαδο, που ξεπερνάει τα 7 ευρώ, μοιάζει σαν χαμένη ευκαιρία. Το μεγάλο σήμερα πρόβλημα του παραγωγού είναι ότι βλέπει τις τιμές του ελαιόλαδου στα 7,5-8 ευρώ και δεν έχει παραγωγή. Τόσα έξοδα, τόσο λιπάσματα, κλαδέματα, όλα τα οποία πάει καμένα πρόεδρο τη ΕΘΑ, από κοινού με τον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη Αγροτική Οικονομία, το διευθυντή του ΕΛΓΑ Κρήτη και το διευθυντή τη Διεύθυνση Αγροτική Οικονομία Ηρακλείου, ξεκινούν την Τετάρτη επιτόπιου ελέγχου, προκειμένου να καταγράψουν την εικόνα ξηρασία, προωθώντα, όπω επισημαίνεται, τη μοναδική λύση, που είναι ένα κανονικότατο restart. Ένα νέο δηλαδή ξεκίνημα για τον κριτικό ελαιόνα. Ένα νέο ξεκίνημα που θα περιλαμβάνει ολικό κλάδεμα των ελαιοδέντρων. Η μόνη λύση σήμερα για να ξαναπάρει ζωή το δέντρο και να κάνει την παραγωγική ποδιά είναι το ο κλάδεμα ανανέωση, δηλαδή το βαρύ κλάδεμα, να βγάλει καινούριου βλαστού, να μην έχει μεγάλε απαιτήσει νερού γιατί δεν θα έχει φύλλα και καρπό. Αυτό όμω το βαρύ κλάδεμα θα του κοστίσει 3 με 4 χρόνια αφορία. Ο φάκελο που εξετάζεται να δημιουργηθεί στα βήματα τη Ισπανία και τη Μεσσηνίας θα στοχεύει στη γενναία επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα χρόνια που τα ελαιόδεντρα δεν θα παράγουν λόγω του κλαδέματο. Αυτό το χαμένο εισόδημα για να σώσουμε το κεφάλαιο που λέγεται 41 εκατομμύρια δέντρα στην Κρήτη μα, που λέγεται Αϊθαλή δάσο τη Κρήτη, πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να το στηρίξει αυτό. Χρειάζεται άμεσα να ληφθούν ουσιαστικέ αποφάσει και μέτρα, εξήγησε ο κ. Χιλετζάκη, μιλώντα ανοιχτά για έναν που ήδη απειλεί παγκόσμια την παραγωγή και το ίδιο το ελαιόλαδο ω προϊόν και ποιο θα είναι το μέλλον του στι αγορέ.